Αύριο στις 7 το απόγευμα η ΑΕΛ θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συγκέντρωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς της, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο στάδιο Αλκαζάρ. Ώρα για σκληρή δουλειά στη Λαρισινή ομάδα, εδώ και λίγες ημέρες οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου βρίσκονται στην πόλη και έχουν περάσει από αιματολογικές αλλά και εργομετρικές εξετάσεις. Σήμερα στη Λάρισα θα βρίσκεται και ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αλέκος Βοσνιάδης, μαζί με τους άμεσους συνεργάτες του, τον Κωνσταντίνο Βελιτζέλο, βοηθό προπονητή, τον Ηλία Παπαθανασίου, γυμναστή, και τον Γιάννη Ζαλαόρα, προπονητή τερματοφυλάκων. Η ΑΕΛ μέχρι τις 28 Ιουλίου θα βρίσκεται στη Λάρισα. Έπειτα η αποστολή θα αναχωρήσει για το Ελαιοτόχωρη Πιερίας, όπου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της θα διεξαχθεί εκεί από τις 28 Ιουλίου έως και τις 14 Αυγούστου. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνησης των αποδυτηρίων του σταδίου Αλκαζάρ, ώστε η ομάδα να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και οι ποδοσφαιριστές το καλύτερο δυνατό περιβάλλον εργασίας. Όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό τώρα, Πατινιώτης, Κούρτσας, Καρακούτς και Κορομιλάς θα αγωνίζονται και τη νέα χρονιά με τη Βύσσινη Φανέλα, ενώ ο Σίλβα Τζούνιορ αναμένεται να έρθει την Τετάρτη στη Λάρισα. Ενώ οι επαφές με τον Ανιέτε συνεχίζονται.